Χαίρετε. Άλλο ένα βίντεο που έρχεται ως συνέχεια ή επεξήγηση ή προέκταση ενός προηγούμενου βίντεο. Προ λίγων ημερών είχε ανέβει ένα βίντεο με τίτλο «Παντρεμένοι και οι δυο». Και κάτω από εκείνο το βίντεο αναπτύχθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον νήμα σχολείων. Βλέπετε εδώ η αγγλική λέξη «threat», που σημαίνει νήμα στα ελληνικά για τα σχολεία, μεταφράζεται πολύ ωραία στα ελληνικά. «Threat of comments», νήμα σχολείων. Γράφει ένας άνθρωπος, νομίζω είναι άνδρας, είναι, το ψευδόνυμο του είναι με λατινικούς χαρακτήρες, λέει «εντάξει», λέει. «Για λίγο εντός εισαγωγικών πορνοσταρικό σεξ δεν χωρίζουν οι άνθρωποι. Είναι γνωστό ότι ο γάμος και η οικειότητα μουδιάζουν λίγο τους ανθρώπους. Θέλουν κάποιοι κάποιες κάτι πιο βρώμικο. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάνε τον σύντροφό τους. Πολύ εύκολα εισηγήστε το διαζύγιο. Ψυχραιμία. Είναι ένας χρήστης ο οποίος δεν έχει σχολιάσει ξανά κάτω από βίντεο. Παίρνω και εγώ από κάτω και σχολιάζω. Εσείς ψυχραιμία. Θαυμαστικό. Που προφανώς φοβάστε το διαζύγιο. Θαυμαστικό». Γράφει ο χρήστης, μου απαντάει. «Ανέκαθεν πίστευα στην ισορροπία και όχι τα άκρα. Αν δεν συντρέχουν λόγοι ποινικού δικαίου, βία, κλοπές κτλ., τα διαζύγια κανέναν δεν κάνουν ευτυχισμένο», γράφει αυτός ο χρήστης. Και το απαντάει η Παρασκευή Τσιβελέκη. «Η αδιαφορία, η έλλειψη φροντίδας και αγάπης δεν ανήκουν στον ποινικό κώδικα βέβαια. Αλλά το έχετε νιώσει ποτέ μέσα σε μια σχέση? Εύχομαι να μην χρειαστεί να βιώσετε αυτό τον αφόρητο πόνο ούτε για ένα μήνα. Και πώς να εξηγήσεις στο παιδί ότι αυτό δεν είναι αγάπη? Πώς να το προστατεύσεις από τις επιλογές που θα κάνεις στις σχέσεις του ως ενήλικας και πώς θα του διδάξεις την ομορφιά και τη σπουδαιότητα της αγάπης?» Εδώ να πω ότι η Παρασκευή Τσιβελέκη, που είναι παλαιό μέλος του καναλιού μας και έχουμε γνωριστεί και από κοντά, είναι παιδαγωγός προδημοτικής εκπαίδευσης. Νηπιαγωγός δηλαδή. «Τα παιδιά», λέει η Παρασκευή, «μαθαίνουν δια της μίμησης και αν δεν αξεμάθουν μετά. Ναι, το διαζύγιο έχει και πένθος ακόμα και για αυτό που το ζητάει. Αλλά κρατάει λιγότερο από το καθημερινό πένθος μιας μη αγαπητικής σχέσης». 10 με τόνο στην Παρασκευή για αυτό το σχόλιο. 10 με τόνο. Είσαι πάρα πολύ καλή μαθήτρια του καναλιού μας και γενικότερα της ψυχοεκπαίδευσης. Απαντάει ο αρχικός χρήστης: «Παρασκευή, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Είναι όμως αλήθεια ή μια ψευδαίσθηση? Μια μη αγαπητική σχέση είναι κάτι που μπορεί κάποιος να δουλέψει και να την επαναφέρει». Μπορεί κάποιος άραγε να δουλέψει και να επαναφέρει μια μη αγαπητική σχέση? Ένα διαζύγιο όμως όχι. Πολύ εύκολα από εγωισμό πολλές φορές ή από άσπονδους φίλους που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, οι άνθρωποι χωρίζουν χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις στα παιδιά, νομίζοντας ότι ζουν σε αμερικανικό σύριαλ. Κακά τα ψέματα, είναι άνδρας αυτό σίγουρα. Νομίζω. Κακά τα ψέματα όμως. Καταλήγουν στο τέλος οι μάνες μόνες τους να βολοδέρνουν με τα παιδιά και οι άνδρες οικονομικά κατεστραμμένοι με ένα μικρό ποσοστό να ξαναπαντρεύεται, για τους άνδρες είναι πιο εύκολο να ξαναπαντρευτούν. Αποτελεί προσωπική μου γνώμη ότι θέλει περίσκεψη το διαζύγιο και όχι εγωισμό, μίσος και πύρινες εισηγήσεις από τρίτους. Για ένα κέρατο, λέει χαρακτηριστικά, δεν αξίζει να χωρίσει κάποιος και να σημαδέψει τα παιδιά. Μα πόσα έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό το σχόλιο? Έχω πάρα πολλά να σχολιάσω, αλλά αφήνω τα σχόλια μου για μετά. Μπαίνει μέσα η Φάνη και λέει: «Πω πω, υπάρχουν ακόμη νοοτροπίες σαν τις δικές σας? Μένω άφωνη. Δηλαδή το διαζύγιο πονάει, ξεβολεύει τον ένα, αλλά έξω στη συζυγική σχέση, η σχέση, τα ψέματα, η κοροϊδία και η απόρριψη δεν πονάει? Ξέρετε πόσο κακό μπορεί να κάνει στην αυτοπεποίθηση ενός άνδρα, αλλά πιο πολύ μιας γυναίκας? Ό,τι μπορεί να της προκαλέσει φοβερή κατάθλιψη και άντε μετά να συμμαζέψει τα κομμάτια της. Χίλιες φορές η αλήθεια, η οποία πονάει πολύ, και η εντυμότητα παρά τα ψέματα και υποκρισία. Μήπως να δείτε το νόμισμα και από την άλλη πλευρά? Την καλή νύχτα». Μπαίνει και μια άλλη χρήστρια, Mary Feather, όπως το λέει, Feather. «Φάνη», λέει, «πιο πολλοί έτσι σκέφτονται και μένουν σε πεθαμένους γάμους και σάπκες καταστάσεις, διότι φοβούνται να φύγουν από τη βολή τους. Θέλει α, θέλει κότσια για να φύγεις από το γάμο και τη βολή σου και πιο πολλοί άνδρες δεν τα έχουν. Δεν είναι τυχαίο που τα πιο πολλά διαζύγια τα ζητάνε πρώτα γυναίκες». Εδώ έχω έτσι λίγο να σχολιάσω, να μην είμαστε ιδιαίτερα μίσανδρες. Να μην είμαστε μίσανδρες καθόλου, όπως είμαστε ενάντια στο μισογυνισμό. Έτσι, σε αυτό το κανάλι είμαστε και ενάντια στο μισανδρισμό. Δεν είναι όλοι οι άνδρες το ίδιο, δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο. Έχει και άνδρες που έχουν κότσια, έχει γυναίκες που έχουν κότσια. Και γράφει η Νίκη: «Θέκλα, μου άρεσε πολύ η απάντηση σου, κόρη, αλλά αληθινή, ειλικρινά. Το λέει αυτό μια έμπειρη ψυχολόγος που γνώριζε χιλιάδες περιστατικά
ξέρει καλά πότε είναι σωστό να τερματιστεί ένας γάμος. Ορισμένοι θέλουν βολεμένες καταστάσεις. Όχι, μάνα μου, έτσι ζωές. Καλύτερα μόνη μου, ψεύτικες σχέσεις δεν θέλω. Δεν είμαστε ρομπότ και να διεκπεραιώνω εργασιακά καθήκοντα σε ερωτικές φωλιές. Λέει η Θέκλα, πολλές προεκτάσεις έχει αυτό. Άσχημες, μακριά, μάνα μου, μακριά, μπερδεμένα πράγματα. Άρεσε μου επίσης και αυτό που είπε συντροφευμένος ποιοτικά. Μπαίνει και η Σοφία Κάπα και λέει: Πολύ εύκολα εισηγείτε το διαζύγιο. Μήπως εσείς πολύ εύκολα εισηγείστε το εντός αγωγικό βόλεμα. Μπαίνει και η Βασιλική Μαθιουδάκη, γνωστή πολεμίστρια του καναλιού μας, και λέει: Μάλλον δεν γνωρίζετε τι θα πει γάμος. Και απαντάει ο αρχικός χρήστης: Βασιλική Μαθιουδάκη, κάνετε λάθος. Απλώς είπα μια άποψη. Ότι ο λόγος απέναντι σε ένα διαζύγιο φίλων ή συγγενών πρέπει να είναι ενωτικός και όχι πύρινος. Εδώ θέλω να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι ο αρχικός χρήστης μιλάει για μια δική του προσωπική υπόθεση. Δεν μιλάει για το δικό μου το βίντεο. Δεν μιλάει για τις απόψεις που εκφράζουν σε αυτό το κανάλι. Είναι φανερό πως αναφέρεται σε μια δική του ιστορία, την οποία ο ίδιος γνωρίζει, που από ό,τι υποθέτω, σε κάποιο διαζύγιο φιλικά πρόσωπα ή πρόσωπα του περιβάλλοντος κούρδισαν, κατά την άποψή του, ένα πρόσωπο για να χωρίσει. Απαντάει στη Σοφία: Όχι, σε καμιά προσπάθεια, λέει. Όχι, σε καμία περίπτωση, εισηγούμε την προσπάθεια. Και όχι να τεινάζει κανείς το γάμο του για ένα παράνομο σεξ. Είναι απλό σεξ και δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά με την ψυχολογία και τα τραύματα σε παιδιά, για παράδειγμα. Εδώ μπορώ να υποθέσω, υποθέτω, εδώ μπορώ να υποθέσω ότι αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι ένας άνδρας ο οποίος έκανε κάτι παράνομο, για τον οποίο δεν σήμαινε και ιδιαίτερα αυτό το παράνομο που έκανε, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να το μάθει προφανώς ίσως. Υποθέτω, λέω, γιατί ούτε καν το όνομα του χρήστη δεν λέω. Το όνομα χρήστη στο YouTube που σίγουρα δεν είναι το δικό του το όνομα. Μπορεί να το έμαθει η σύζυγος, να αποφάσισε να χωρίσει, να την ενθάρρει έναν και άτομο από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον να χωρίσει, και τώρα αυτός να έχει θέμα με τα τραύματα στις ψυχές των παιδιών. Του απαντάει η Βασιλική: Εσείς κάνετε λάθος που δεν παραδέχεστε ότι η απιστία είναι επαρκής και καταλυτικός λόγος διαζυγίου. Το αναγνωρίζει και η πίστη μας και αυτό που ονομάζουμε κοινός νους. Όσοι φυσικά το διαθέτουν για και αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά λίγοι. Η Βασιλική, είπαμε, είναι πύρινη η γλώσσα της. Είσαι πύρινη η Βασιλική. Μπαίνει η Έλενα και λέει, μια κυρία Έλενα το όνομά της, αλλάζει σύζυγο, αλλάζει πρόβλημα. Τέλειος, τέλεια, χωρίς ελάττωμα δεν υπάρχει. Και της απαντάει η Φάνη: Κυρία Έλενα, άλλο ελαττώματα και άλλο αρρώστιες σε ένα γάμο. Ας μην τα μπερδεύομαι. Της απαντάει η Έλενα: Έχω κάνει δύο γάμους. Εκεί που δεν μπορείς να αντέξεις κάτι στον πρώτο γάμο και χωρίζεις, ξαναπαντρεύεσαι νομίζοντας ότι όλα είναι καλά και σου βγαίνουν άλλα χειρότερα στην πορεία. Στο γάμο με την πάροδο του χρόνου φαίνονται όλα. Γι' αυτό χωρίζουμε για πολύ σοβαρούς λόγους. Δεν είναι ο άντρας μας ελαττωματικός και οι άλλοι που θα παντρευτούμε τέλεια. Τέλειοι. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Απαντάω εγώ σε αυτή την κυρία Έλληνα. Δεν είναι λίγο πολύ υποκειμενικό να κρίνεις γενικώς από τη δική σου και μόνο εμπειρία? Έρχεται ο αρχικός χρήστης και γράφει: Νομίζω το εν λόγω θέμα αξίζει ένα ακόμα βίντεο προκειμένου να αναλύσετε αν η φυσιολογική φθορά και η ρουτίνα στο γάμο και το σεξ είναι αιτία διαζυγίου. Ευχαριστώ πολύ, το κανάλι σας είναι υπέροχο. Και εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεται το κανάλι μας υπέροχο μετά που σας έχουμε απαντήσει τόσες πολλές φορές όλες εμείς οι πολεμίστρες του καναλιού. Και μπαίνει η Σοφία και γράφει: Ούτε ένα ούτε κανένα παράνομο σεξ, τραγικό και μόνο που το διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, άρα με έχει ρωτήσει ο αρχικός χρήστης αυτό το ερώτημα που αποτελεί και το θέμα αυτού του vlog, που είναι η φυσιολογική φθορά και ρουτίνα στο γάμο και το σεξ αν είναι αιτία διαζυγίου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Σας διάβασα όλο το νήμα σχολείων και τώρα σχολιάζουμε επί του νήματος σχολείων. Λοιπόν, αγαπητέ αρχικέ χρήστη που έχεις γράψει το αρχικό σχόλιο και ακολούθησε όλη αυτή η ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση. Δεν μιλάμε για φυσιολογική φθορά και ρουτίνα στο γάμο όταν δύο άνθρωποι που είναι και δύο πανδρεμένοι, γιατί αυτή ήταν η αιτία, αυτό ήταν το θέμα του αρχικού βίντεο, έχουν αγαπήσει αλλού και έχουν μία παράλληλη εξωσυζυγική σχέση στην οποία και οι δύο είναι πανδρεμένοι με άλλους ανθρώπους. Και δεν μιλάμε για φυσιολογική φθορά και ρουτίνα. Όταν φτάσεις να αγαπήσεις αλλού, σημαίνει ότι πλέον δεν αγαπάς ερωτικά το τέρι σου. Εσύ φυσικά έχεις αναφερθεί σε περιπτώσεις τις οποίες κάποιος, λέει, μπορεί να θέλει, όπως το έχεις πει, εντός αγωγικών, πορνοσταρικό σεξ, κάτι πιο βρώμικο, και έχει ρουτινιάσει ο γάμος του, ο γάμος της, και ψάχνεται να βρει αυτό το,
το variety, αυτή την ποικιλία να τη βρει έξω από το γάμο. Και υπάρχει και μια λαϊκή ρίση που λέει κάθε μέρα φασόλια, θα φάμε και μια μέρα φακές, θα φάμε και μια μέρα ξέρω εγώ μπριζόλ. Τη βαριέται ο άνθρωπος να τρώει συνέχεια το ίδιο φαγητό ή βαριέται ένας άνθρωπος να έχει συνεχή, να έχει πάντα τον ίδιο ερωτικό σύντροφο. Λοιπόν, ο γάμος είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Και πηγαίνοντας στο σχόλιο της κυρίας Έλενας, η οποία είπε ότι εγώ προσωπικά έχω παντρευτεί και έχω χωρίσει 2 φορές και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα, ότι ο γάμος φανερώνει τα ελαττώματα και δεν χωρίζουμε τον άνδρα μας γιατί έχει ελαττώματα, επειδή μετά θα βρούμε έναν άλλον που θα έχει επίσης ελαττώματα. Θα πω και στην κυρία Έλενα, θα πω και σε εσένα αρχική Χρήστη, ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε γενικές αποφάσεις, να πούμε απόψεις γενικά, επηρεασμένοι από τα δικά μας ειδικά προσωπικά θέματα. Θα μου πεις εσύ πώς μιλάς γενικά. Μιλάω γενικά επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία. Είμαι πτυχιούχος ψυχολόγος. Έχω εξασκήσει το επάγγελμα του ιδιώτου ψυχολόγου για 20 χρόνια. Έχω δει χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες ζευγάρια. Είναι ο τομέας μου. Και κυρία Έλενα, παρόλο που κι εγώ, μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά μάθετε το. Έχω παντρευτεί και έχω χωρίσει 2 φορές, παρόλα αυτά δεν είμαι εναντίον του γάμου ή εναντίον του διαζυγίου, όπως είστε εσείς που έχετε παντρευτεί και έχετε χωρίσει 2 φορές. Γιατί ως ψυχολόγος έχω εκπαιδευτεί και έχω μάθει να διαχωρίζω την προσωπική μου ζωή, τα προσωπικά μου θέματα, τα προσωπικά μου λάθη-πάθη από τη δουλειά μου. Η δουλειά ενός ψυχολόγου, κύριε αρχικέ Χρήστη, δεν είναι ούτε να κουρδίζει ανθρώπους να χωρίζουν, αλλά ούτε να σπρώχνει ανθρώπους να παραμένουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι υγιείς για τους ίδιους. Και θα συμφωνήσω με την πλειονότητα των σχολείων και ειδικά με το σχόλιο της Παρασκευής της Τσιβελέκη, το οποίο μιλάει για τη συνεχόμενη φθορά που παθαίνουν τα παιδιά, για το συνεχή τραυματισμό που παθαίνουν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δυσλειτουργικούς γάμους, σε δυστυχείς γάμους, και για το φαινόμενο της μίμησης που τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη μίμηση. Και αν μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε ένα γάμο στον οποίο δεν είναι καλά οι άνθρωποι και δεν είναι ευτυχισμένοι, και θα συμφωνήσω με τη Φάνη ότι μια γυναίκα μάθει ότι ο άνδρας της την απατάει, ένας άνδρας μάθει ότι η γυναίκα του τον απατάει, τον έχει απατήσει ή έχει πάει να κάνει κάτι βρώμικο που λες και εσύ, πώς θα νιώθει αυτός ο άνθρωπος μετά? Θα είναι καλά? Θα είναι μέσα στην καλή χαρά? Θα είναι χαρούμενος, χαρούμενη να πάει στα παιδιά του, στα παιδιά της, να τους δώσει αισιοδοξία και χαρά για τη ζωή? Θα έχει μια καλή σχέση με τον εαυτό του και με τον άνθρωπο που τον ή την έχει απατήσει? Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα ο γάμος. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα ο γάμος. Και είναι καλή ιδέα, τώρα το κάνω χιούμορ, κάθε φορά που παντρευόμαστε κάνω χιούμορ, γιατί έχει γράψει και Ελένα ότι έχει παντρευτεί και χωρίσει 2 φορές και για μένα έχει συμβεί το ίδιο. Κάθε φορά που παντρευόμαστε, όταν παντρεύονται οι άνθρωποι, να παντρεύονται με σοβαρότητα και να κάθονται με σοβαρότητα να αντέξουν τις επιλογές τους. Δεν εισηγούμε σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι να χωρίζουν για ψήλου πίδημα. Όχι για το ψήλο. Για το βρώμικο, ναι, δικαιούσε να χωρίσεις. Ναι, αν εγώ ήμουν παντρεμένη σήμερα και πήγαινα να κάνω κάτι βρώμικο και το μάθαινε ο άντρας μου, δικαιούνταν να με χωρίσει. Γιατί όταν παντρεύεσαι, συμφωνείς στη μονογαμικότητα. Μία από τις βασικές πρόνοιες του γάμου είναι ότι αυτοί οι 2 άνθρωποι ενώνουν και το σώμα τους και την ψυχή τους και έχουν μονογαμική σεξουαλική σχέση. Από τη στιγμή που έχεις πατήσει έναν από τους όρους της συμφωνίας, δικαιούται ο άλλος και ακούρδιστος, ξεκούρδιστος και από μόνος του να χωρίσει. Χωρίς να σημαίνει ότι απειλώ με αυτό που λέω οποιονδήποτε είναι παντρεμένος ή οποιανδήποτε είναι παντρεμένη, ότι αν εσύ πας αν επιλέξεις να νυχτοπερπατήσεις, αν επιλέξεις κάτι βρώμικο, αν επιλέξεις το πορνοσταρικό σεξ έτσι όπως το έχεις πει εσύ, θα σε χωρίσει ο άνδρας σου, θα σε χωρίσει η γυναίκα σου, άρα σε απειλώ να μην το κάνεις. Είμαστε όλοι ελεύθεροι άνθρωποι. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε επιλογές. Οι επιλογές μας όμως έχουν συνέπειες. Ολωνών. Ολωνών. Και οι δικές μου, και οι δικές σου και του καθενός. Και όσοι είμαστε σε αυτό το κανάλι, επειδή οι περισσότεροι είμαστε από 18 και πάνω,
έχουμε ζήσει κάποια πράγματα στη ζωή μας. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε στην ηλικία μεταξύ 35 και 50 ετών, έτσι λένε τα δημογραφικά του καναλιού. Γνωρίζουμε εμπειρικά πάρα πολύ καλά τι σημαίνει οι πράξεις μας έχουν συνέπειες. Οι αποφάσεις μας, οι επιλογές μας φέρνουν συνέπειες σε εμάς. Κάποια πράγματα που θα επιλέξουμε να κάνουμε θα μας βγουν και θα πετύχουν, κάποια άλλα δεν θα μας βγουν και δεν θα πετύχουν όπως τα θέλουν. Ο άνθρωπος οφείλει να είναι κύριος των επιλογών του. Και πηγαίνοντας στη ρουτίνα και τη φυσιολογική φθορά που έχει ένας γάμος, θέλω να πω ναι, ο γάμος είναι κάτι αφύσικο. Γιατί η φύση του ανθρώπου, η φύση του πρωτόγονου ανθρώπου είναι πολυγαμική. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι ήταν πολυγαμικοί. Και στη σημερινή εποχή γεννιούνται τα παιδιά σε μια μοντέρνα εποχή, σημερινή εποχή, αλλά φέρνοντας μαζί τους ένα πρωτόγονο σώμα. Στην πορεία της ιστορίας, από την πολυγαμία καταλήξαμε στη μονογαμία, στις κοινωνίες εκείνες οι οποίες είναι εξελιγμένες, γιατί υπάρχουν μέχρι σήμερα και κάποιες πολύ απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, που υπάρχει ακόμα πρωτογονικό στυλ ζωής, που ακόμα δεν έχει επέλθει, ελάχιστες πλέον, τις οποίες μελετούν οι επιστήμονες, στον Αμαζόνιο, στη ζούγκλα, ξέρω εγώ, κάτι απομονωμένες φυλές, που εκεί έχουν την πολυγαμία. Και δεν υπάρχει ο ρομαντικός έρωτας, δεν υπάρχει το ερωτικό συνέστημα, το αγαπητικό, δεν υπάρχει ο γάμος. Ίσως να υπάρχει ακόμη μητριαρχία κτλ. Στο καινούριο βιβλίο που γράφω τώρα, που το πιο πιθανό θα έχει τον τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», μιλάω για αυτό το θέμα στο κεφάλαιο για το μύθο της μονογαμικότητας. Η μονογαμικότητα είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος κατακτά με την πνευματική εκπαίδευση, με την πνευματική εξέλιξη, με την ψυχοεκπαίδευση και με την ψυχοσυναισθηματική ορίμανση. Όταν ένας άνθρωπος είναι όριμος ψυχοσυναισθηματικά, αγαπάει τον εαυτό του, έχει αυτογνωσία, κάνει δουλειά με τον εαυτό του και έχει πνευματικότητα και θα επιλέξει έναν σύντροφο που να είναι ταιριαστός για αυτόν, ώστε να μπορούν να τα βρίσκουν και στο ερωτικό κομμάτι και στα υπόλοιπα άλλα, αλλά και θα μπορέσει να τιμήσει τις αποφάσεις του. Και όταν νιώσει, ποια είναι η δική μου εισήγηση, βαριέστε στο γάμο σας, βαριέστε, έχει ρουτινιάσει το σεξ στο γάμο σας, έχει ρουτινιάσει η ερωτική σας ζωή, ανοίξτε το στόμα σας και μιλήστε. Πέστε στον άνδρα σας, άνδρα μου δεν είμαι ευχαριστημένη, άνδρα μου δεν ικανοποιούμε, έχω συναισθηματικό κενό, πάμε να πάρουμε βοήθεια, πάμε σε ένα ψυχολόγο, πάμε να μιλήσουμε. Γυναίκα μου, δεν είμαι ικανοποιημένος, νιώθω ότι έχω ερωτικές επιθυμίες που δεν ικανοποιούνται. Δεν έχουμε συχνή σεξουαλική ζωή. Δεν σε βλέπω να με θέλεις. Έλα να το συζητήσουμε. Πάμε σε έναν ειδικό να μας βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα σε ένα γάμο που μπορεί να επιβαρύνουν και την επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και τη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού, την ερωτική σχέση του ζευγαριού. Οι ευθύνες, τα οικονομικά, το μεγάλωμα των παιδιών κτλ, κτλ. Πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι καταφέρνουν να τιμούν τα στεφάνια τους και να τιμούν τους εαυτούς τους, είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν την εντιμότητα να πούν στον άλλο «δεν είμαι καλά, δεν νιώθω ευτυχισμένος, έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί, δεν με ελκύει η ερωτική μας ζωή». Κάτι πάει χ. Να το πεις προτού να πας να παγοράσεις βρώμικο από το δρόμο ή να πάρεις βρώμικο από το δρόμο, βρώμικο φαγητό είναι το fast food. Να μιλήσεις γι' αυτό προτού πράξεις. Δεν λύνεις το πρόβλημα με το να πας για ένα βράδυ, για δύο βράδια, για ένα μήνα, για δύο μήνες με ένα άλλο πρόσωπο. Περιπλέκεις ακόμη περισσότερο την κατάστασή σου. Και επί του προκειμένου, καλύτερα να μην παντρεύεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σίγουρος ότι έχει βρει ένα τέρι το οποίο να τον ικανοποιεί σεξουαλικά. Και να έχουν βρει τρόπο να συνυπάρχουν αρμονικά. Γι' αυτό είναι καλή ιδέα οι άνθρωποι που του παντρεύονται να γνωρίζονται αρκετά καλά, να συγκατοικήσουν για κάποιο διάστημα, να μην πάρουν απόφαση για γάμο προτού συγκατοικήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο, ένα 1,5 χρόνο, να έρθει η ρουτίνα μέσα, να έρθουν τα θέματα μέσα, να έχει και περιόδους που ο ένας δεν θα είναι καλά, που ο άλλος δεν θα είναι καλά, να αντιμετωπίσουν μαζί δυσκολίες και να δουν στην πράξη αν όντως υπάρχει κάτι περισσότερο από την απλή ερωτική έλξη. Αν υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτή τη σύνδεση αυτών των ανθρώπων, αν υπάρχει μια ψυχοσυναισθηματική σύνδεση, μια ψυχοσωματική σύνδεση, αν συνδέεται και το σώμα τους και το πνεύμα τους και η ψυχή τους και η διάνοια τους και όλα. Δεν είναι εύκολο να βρεις καλό τέριασμα. Οι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν επιμείνει στις αρχές και στις αξίες τους και τόλμησαν να χωρίσουν όταν οι γάμοι τους ήταν ρουτινιασμένοι
και είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχε αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε αυτός ο γάμος να γίνει υγιής, γιατί ποτέ δεν ήταν. Γιατί πολλές φορές τι κάνουμε, παντρευόμαστε μες στον ενθουσιασμό, θεωρούμε τον αρχικό ενθουσιασμό μιας ερωτικής σχέσης ότι είναι απόδειξη ταιριάσματος των δύο συντρόφων και έρχεται μετά ο χρόνος, κυρία Έλληνα, έρχεται μετά ο χρόνος και μας ξεμασκαρεύει όλους. Και βλέπουμε και τον εαυτό μας γυμνό και τον άλλο γυμνό. Και κάνουμε άγουρες αποφάσεις για γάμους, τις οποίες μετά δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Δεν μας φταίνε άλλοι όμως, φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς, όχι γιατί δεν αντέξαμε τα λαττώματα του συντρόφου μας, κατά τη γνώμη μου πάντα. Φταίμε εμείς γιατί δεν κάναμε σοβαρή επιλογή συντρόφου και γιατί υποκύψαμε στις κοινωνικές πιέσεις, στις οικογενειακές πιέσεις, στις οποιοσδήποτε πιέσεις. Παντρέψου, πήγες 30, παντρέψου, πήγες 35, ξαναπαντρέψου, πήγες 40, κάνε. Φταίμε εμείς. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι δεν είμαστε ούτε εναντίον του γάμου, ούτε εναντίον του διαζυγίου. Σε αυτό το κανάλι είμαστε και υπέρ του γάμου, είμαστε και υπέρ του διαζυγίου. Είμαστε και υπέρ του να μένει ένας άνθρωπος ελεύθερος, να μην παντρεύεται. Είμαστε υπέρ και του να κάνει κάποιος παιδιά. Είμαστε υπέρ και του να μην κάνει κάποιος παιδιά. Είμαστε υπέρ των ελεύθερων επιλογών. Και σε αυτό το κανάλι είμαστε υπέρ των έντιμων πράξεων και κινήσεων. Και είναι έντιμη πράξη και κίνηση να ενημερώσεις το τέρι σου ότι κάτι πάει χει με τη σχέση σας, προτού καταφύγεις έστω και σε λίγο βρώμικο. Γιατί δυστυχώς μπορεί να έχει τη συνέπεια του διαζυγίου. Δεν θα μιλήσω σε αυτό το βίντεο για το διαζύγιο και τα παιδιά. Είσαι καινούριο στο κανάλι, εσύ φίλε που κάνεις το αρχικό σχόλιο. Υπάρχει ολόκληρο playlist για το διαζύγιο, στο οποίο υπάρχουν αρκετά βίντεο για το διαζύγιο και τα παιδιά. Θα συμφωνήσω με την άποψη της Παρασκευής Τσιβελέκη έτσι όπως την έχω διαβάσει. Όπως την έγραψε η Παρασκευή, σας την έχω διαβάσει. Σίγουρα ένα διαζύγιο προκαλεί πόνο. Σίγουρα ένα διαζύγιο είναι συνταραχτικό γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου. Σίγουρα τα παιδιά επηρεάζονται από ένα διαζύγιο, αλλά αν έχεις να μετρήσεις μεταξύ μιας κατάστασης που δεν είναι υγιής, που οι άνθρωποι δεν είναι ουσιαστικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, που είναι μες στη ρουτίνα, μες στην αποξένωση, μες στην μη αγαπητική κατάσταση, το να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και το να μεγαλώσει ένα παιδί έχοντας ένα διαζύγιο στο ενεργητικό γονέον του, στο ενεργητικό του, αλλά μετά να βλέπει και τους δύο γονείς του, τουλάχιστον τον ένα, να έχει μια υγιή φυσιολογική ζωή και έναν ισορροπημένος άνθρωπος που να χαίρεται τη ζωή και να μην είναι μούργος, μίζερος, δυστυχισμένος, βυθισμένος στο βάρτο ενός, βυθισμένος στον πάτο ενός βαρτωμένου γάμου. Είμαστε υπέρ του γάμου, είμαστε υπέρ του διαζυγίου. Είμαστε υπέρ του να κάνεις παιδιά, είμαστε υπέρ του να μην κάνεις παιδιά. Σε αυτό το κανάλι αγαπάμε όλους, αλλά πρωτίστως τον εαυτό μας. Και όποιος αγαπάει τον εαυτό του δεν καταδέχεται. Δεν καταδέχεται να βάλει και τον εαυτό του και το τέρι του και το γάμο του σε ένα τέτοιο κίνδυνο για λίγο βρώμικο. Πάει και το συζητάει, πάνε μαζί στο ψυχολόγο. Την αγάπη μου. Φιλιά.